Οι Βρετανοί αποτείουν φόρο τιμής, παίρνοντας δίπλα από το φέρετρο της Ελισάβετ στον καθεδρικό του Σανζίλ στον Εδιμβούργο. Όλη νύχτα σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων και περιμένουν υπομονετικά να χαιρετήσουν για τελευταία φορά την αγαπημένη τους βασίλισσα. We gather at this time a sorrowing nation, yet remembering with gratitude the long life and reign of your servant Elizabeth, our Queen. Την ίδια ώρα το Λονδίνο προετοιμάζεται πυρετοδός, καθώς σήμερα το βράδυ αναμένεται να φτάσει το φέρετρο της Ελισάβετ. Οι αρχές υπολογίζουν ότι στην πρωτεύουσα έχουν φτάσει ήδη 1 εκατομμύριο άνθρωποι από κάθε γωνιά της χώρας. Οι ουρές αναμένεται να ξεπεράσουν τις 30 ώρες σε αναμονή, ενώ οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία έχουν εκτοξευθεί. Οι υπάλληλοι του μετρό ζητούν ψυχραιμία και τροποποίηση στα δρομολόγια. They said might be 7 miles, we don't know. And they might also stop at some point if it's overcrowding. We're going to be putting thousands of officers into this because of the level of security required and the millions of people who want to pay their respects. Ο Μπόρις Τζόνσον, ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που είδαν τη Βασίλισσα λίγο πριν πεθάνει, περιγράφει τις στιγμές του μαζί της στο Μπαλμόραλ. In that audience, you know, she'd been absolutely on it. And she that was just two days before her death, and she was actively focused on. Πριν μεταβεί το απόγευμα στο Λονδίνο, ο πρίγκιπας Κάρολος θα σταματήσει στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου θα συμμετέχει σε εκδηλώσεις στη μνήμη της μητέρας του.